Και τώρα έχει ξεκινήσει και καινούργια τρομοκρατία, ότι πεθαίνουν πατριάρχες, πεθαίνουν ιερείς. Ο αρχιεπίσκοπος αρρώστησε, οι ιερείς αρρωσταίνουν, οι μοναχές αρρωσταίνουν, οι μοναχοί αρρωσταίνουν. Και έχει ξεκινήσει η καινούργια τρομοκρατία, ότι εφόσον αρρωσταίνουν εκκλησιαστικά πρόσωπα, άρα ο ιός διαδίδεται μέσα στην εκκλησία. Α, πολύ ωραίο το ερώτημα αυτό, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι η ασθένεια και η θάνατη των επισκόπων και των πατριαρχών επιβεβαιώνει ότι η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει ιό και ιούς. Βέβαια τα μέσα ενημερώσεως δεν ξέρουν λεπτομέρειες και θεωρούν ότι όταν παρουσιάσουν ένα πατριάρχη ότι πέθανε από COVID, τον αρχιεπίσκοπο ότι έχει COVID και άλλους που ασθενούν μεγαλότητλοι ή πεθαίνουν, θα γίνει ντόρος. Συγγνώμη που πολύ, 92 χρόνων άνθρωπος θέλει βοήθεια για να πεθάνει. Εγώ το αφήνω αυτό και λέω για να καταλάβουν και να πληροφορηθούν και ο λαός μας και όσοι κάνουν όλες αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες. Δεν ξέρω πόσοι αγαπητοί μου αδελφοί ξέρετε ότι σε κάθε Θεία Λειτουργία ο πρώτος που κοινωνεί από το Άγιο Ποτήριο είναι ο Πατριάρχης ή Αρχιεπίσκοπος ή ο Αρχιερεύς. Αυτοί κοινωνούν πρώτοι, μετά κοινωνούν κατά τα πρεσβεία, δηλαδή ο μεγαλύτερος με περισσότερα χρόνια στην ιεροσύνη, ασχέτως της ηλικίας του, πόσα χρόνια έχει στην ιεροσύνη, κατά τα πρεσβεία λοιπόν της ιεροσύνης κοινωνούμε εμείς οι ιερείς, στο τέλος οι διάκονοι και μετά ο λαός που κοινωνεί με την Αγία Λαβίδα, όλος ο λαός σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ο επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος ή πατριάρχης, όπως σας είπα, κοινωνεί πρώτος. Αν είναι τρεις επίσκοποι βέβαια, κοινωνούν με τα πρεσβεία και αυτοί. Ποτέ ο επίσκοπος, ο αρχιεπίσκοπος ή ο πατριάρχης δεν καταλύει το Άγιο Ποτήριο στο τέλος της Θείας Κοινωνίας. Άρα, όποιος επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος ή πατριάρχης και να πεθάνει, δεν μας ενδιαφέρει για τη Θεία Κοινωνία, διότι δεν κοινώνησε μετά από κάποιον άλλον. Κοινώνησε αυτός πρώτος. Εάν δεν πούν ότι ο Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος και λοιπά είχαν τον COVID, γιατί δεν κολλήσανε και οι άλλοι ιερείς που όχι μόνο κοινωνήσανε μετά από εκείνον, γιατί οι ιερείς κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο. Είτε μόνοι μας, είτε αν λειτουργεί αρχιερεύς, μας κοινωνεί ο αρχιερεύς. Και στο τέλος καταλύουμε όλο το Άγιο Ποτήριο, ό,τι έχει απομείνει. Τόσους μήνες σας ανέφερα την περασμένη φορά ότι 9.250 ναοί που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, εάν λειτουργήσαν μόνο τις 25 Κυριακές που ήταν ανοιχτές οι εκκλησίες και αν κοινώνησαν μόνο 10 ανθρώπους κάθε φορά, θα έχουν κοινωνήσει 2,5 εκατομμύρια φορές άνθρωποι. Βεβαίως αυτό είναι πολλαπλάσιο. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια φορές, διότι δεν έχουμε μία Θεία Λειτουργία κάθε εβδομάδα. Έχουμε πολλές και πολύ περισσότερους ανθρώπους για να κοινωνήσουν. Συνεπώς, εάν μετέδιδε η Θεία Κοινωνία ιούς, το λέω για τους απίστους αυτό, γιατί οι πιστοί ξέρουμε τι σημαίνει, τότε δεν θα χρειαζόταν άλλη αιτία μεταδόσεως του ιού. Θα ήταν αυτή αρκετή. Όλος ο ελληνικός πληθυσμός θα είχε μολυνθεί. Να αφήσουν λοιπόν αυτά
και να σκύψουν και να δούνε ότι το μόνο, η μόνη επιστημονική απόδειξη είναι ότι η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν μεταδίδει ους, αλλά δίδει σωήν αιώνιον και άφεση αμαρτιών. Εγώ, όπως πάντοτε, προσπαθώ να φέρω τη σκέψη σας σε μία λογική βάση.